τώρα οι γυναίκες κυρίως δυσκολεύονται πάρα πολύ στο στόχο. Πάρα πολύ. Θα το βρούνε. Είναι θέμα αυτοπεποίθησης και ταλέντου. Και θα σου πω, βασικά το survivor, τα αγωνίσματα, τα πάντα είναι ο στόχος. Δεν πάει να σε έχει αφήσει ο άλλος δύο πίστες πίσω. Άμα δεν βρεις το στόχο, μπορεί να κάθεσαι να βαράζει πέρα μέχρι την επόμενη μέρα. Άρα έχω ελπίδες κι εγώ, είμαι πάρα πολύ αργός, να πάω κάποιος στο survivor. Εννοείται. Μα δεν κέρδισε ο τριαντάφυλλος τις προάλλες έναν που τον είχε περάσει μισή πίστα και πήγε εκεί πέρα, τσακ, τσακ, κέρδισε. Για σχολιάσέ μου λίγο τριαντάφυλλο σε ταχύτητα. Λοιπόν, εγώ τον τριαντάφυλλο τον αγαπώ. Μ' αρέσει. Δεν είναι, γιατί θα σου πω. Καμιά φορά μπαίνεις στο τρυπάκι και τρέχεις τόσο γρήγορα και φτάνεις χωρίς ανάσες και δεν μπορείς να πετύχεις το στόχο με τίποτα. Ο τριαντάφυλλος πάει με την ησυχία του, παίρνει το χρόνο του, τσακ, τσακ και βρίσκει και το στόχο. Μια χαρά είναι. Είναι θέμα συγκέντρωσης. Τον βλέπω για τελικό τον τριαντάφυλλο. Ω, δήλωση! Μεγάλη. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Είναι, ας πούμε, ο αγαπημένος σου παίχτης. Των εκπλήξεων. Κατάλαβα. Είναι ο αγαπημένος σου παίχτης, ας πούμε. Όχι, δεν είναι ο αγαπημένος σου παίχτης. Δεν έχω αγαπημένο παίχτη, για να σου πω την αλήθεια φέτος. Ο Ανέστης λέει, σου αρέσει που κάνει το σταυρό του συνέχεια, μήπως. Γιατί κάνει το σταυρό του. Εντάξει, αυτό το σταυρό έγινε μόδα με τη μετά Ντάνο εποχή. Ναι, και νομίζω ότι... Πηγαίναν αρκετοί και σταυροκοπιό τους, αν είναι η αλήθεια. Καλά, εντάξει. Ονόματα δεν λέμε οικογενειακό δείγμα, αλλά θα σου πω ότι, εντάξει, σαν το αυθεντικό δεν έχει. Ο Ντάνος ήταν ένας. Βαριά δήλωση. Ναι, σε αυτό που έκανε. Εγώ δεν ήμουν φαν του Ντάνου όταν παίζονταν το πρώτο Survivor. Αλλά ήταν ένας και ήταν μοναδικός και ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό που έκανε. Δεν γίνεται να τον αντιγράψεις. Ναι, εντάξει, θα συμφωνήσω. Θα πάρω λοιπόν την τρομερή πάσα, ούτε πασαδόρος να ήσουν, που μου έδωσες για το πρώτο Survivor. Και θα σε καλέσω μέσω του επόμενου challenge να καταλάβει και όποιος μας βλέπει τι θέλουμε να κάνουμε. Ακριβώς. Και θα σου δώσω την εξής πάσα από την πλευρά μου. Θα σου πω λοιπόν ότι σου δίνουμε την ευκαιρία να προκαλέσεις το φίλο μας τον Κώστα τον Αναγνωστόπουλο, το γνωστό σε όλους μισθοφόρο, να μας στείλει εκείνος, γιατί εσύ είσαι η δικιά μας καλεσμένη, οπότε είναι θα ήταν λίγο άκομψο να μας στείλεις κάπως εσύ. Είσαι το ποδαρικό, τέλος. Να μας στείλει εκείνος, λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή μας, αυτός όπου θέλει να κάνουμε εκπομπή. Και να δούμε πού θα αποφασίσει να μας στείλει. Εννοείται, Κώστας Αναγνωστόπουλος, τον προκαλούμε τώρα να έρθει. Και ωραία. Να σας δώσω τον πρώτο σας καλεσμένο, όχι καλεσμένο, τον πρώτο... Πρώτο challenge, να το πάμε... πρώτο challenge ακάλεστον. Να πάμε για ναι. Ακάλεστη. Ωραία. Ωραία. Όπως καταλαβαίνεις, όπου μας στέλνει ο κόσμος, που φυσικά θα έχεις και εσύ το δικαίωμα, εάν ξαναγυρίσει ο τροχός σε σένα, Βιργινία. Ακριβώς. Θα έχεις ναι. Και εσύ το δικαίωμα να μας στείλεις όπου θέλεις και φυσικά δεν θα ρωτήσουμε και εκεί που θα μας στείλεις. Έτσι, έτσι πρέπει. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, τέλεια. Θέλουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε. Θέλουμε μόνο τις ευχές σου, θα έλεγα. Ευχές, ευχές. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχές. Τίποτα. Η υγεία πάνω απ' όλα το 21 να φέρει ό,τι πουθείτε εσείς και όλος ο κόσμος να το βρούμε μπροστά μας, γιατί το 20 η αλήθεια είναι μας ζόρισε. Και να πάρουμε ένα μάθημα από το 20, να μην έχουμε τίποτα ως δεδομένο. Αυτά. Σοφά λόγια, σοφά λόγια. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τα επόμενα σχέδιά σου και πλάνα σου. Για το 20. Και εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία και στο βόλεϊ, καλή επιτυχία και στα επαγγελματικά σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και προχωράμε. Μείνε γιατί έχουμε δώρα, έχουμε μουσική, έχουμε πολύ πράγμα. Μείνε να κερδίσεις αυτό. Πού θα το ξαναβρεις αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε. Προχωράμε στον επόμενο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Σωστό. Είναι 8:23. Προχωράμε σωστό. Στον επόμενο. Είναι έτοιμος ο επόμενος. Είμαστε Βρετανοί εκτός από την έναρξη. Ακριβώς, ακριβώς. Στους καλεσμένους καλά πάμε. Λοιπόν. Από χρόνο. Επόμενος ή επόμενη.
Επόμενη. Μια πες μου. Η επόμενη. Λοιπόν, να την παρουσιάσω. Να την παρουσιάσεις με μεγάλη χαρά. Είναι η βασίλισσα, είναι η champion, ναι. Είναι η νούμερο ένα, είναι ανταποκρίτρια από εντός Ελλάδος, από άλλο νομό. Είναι... Κάπου προς τα... Δυτικά. Προς τα δυτικά της Ελλάδας θα την τοποθετούσα. Καλησπέρα. Φτιάξε Wi-Fi να σε βλέπουμε καθαρά. Δεν με βλέπετε καθαρά, εγώ σας βλέπω μια χαρά. Μια χαρά σε βλέπουμε. Χρόνια πολλά. Να ευχηθώ τότε. Ευχαριστώ, να με χαίρεστε. Δεν θα μπορούσαμε να μην σε έχουμε στην πρώτη εκπομπή που από την πρώτη στιγμή στάθηκες κοντά σε αυτό το live στο Instagram. Αυτό ήθελα να πω, δεν κάνατε εισαγωγή για μένα. Πριν την κάνετε όμως, να ευχηθώ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία, αισιοδοξία και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Θα ποτίζω. Ναι. Κάτι μάκρυνε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα θέλω εισαγωγή, γιατί σε μένα δεν κάνατε και στηρίζω από την πρώτη εκπομπή, παρακαλώ. Να πούμε λοιπόν ότι η Βάσια είναι η πρωταθλήτρια της εκπομπής. Πρωταθλήτρια 2020. Όλα τα giveaway έχουν πάει στον πύργο. Σε κάθε. Όχι στον. Καλυθέα, καλυθέα. Δεν έχεις λάβει κανένα μέχρι τώρα, να το πούμε. Τίποτα, καταγγέλλω. Καταγγέλλω, ωραία. Καταγγέλλω. Έχω να καταγγείλω, ναι. Φταίει η αστυνομία που δεν μας αφήνει να κάνουμε τις μετακινήσεις μας. Θέλουμε να μας πει. Ναι, καλά, εδώ θέλετε να πάτε αλλού ακάλεστη. Ντροπή. Θέλουμε να μας πει. Θα πάμε, θα ανοίξουν τα πράγματα. Να δούμε. Θέλουμε να μας πει, σε παρακαλώ. Πού είσαι, τι κάνεις, πώς είναι εκεί τα πράγματα, πώς πέρασαν οι γιορτές στην... Πολλές ερωτήσεις, μία-μία. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, είμαι στον πύργο, είμαι σε άδεια. Ωραία. Ήρθα εδώ πέρα να κάνω οικογενειακά τις γιορτές. Πέρασα ωραία, εντάξει, οικογενειακά εντελώς, δηλαδή δεν έκανα και πάρα πολλά πράγματα. Πιο πολύ θα τα είδατε όσοι με ακολουθείτε και από τα stories μου ότι ήμουνα με πιτσιρίκια, οπότε τις ανιψιές μου. Τι άλλο με ρώτησες και ξέχασα να απαντήσω. Από ποιο προφίλ σου να τα βλέπουμε, γιατί έχεις 100 προφίλ. Το άλλο το έχω κλείσει. Γιατί... Έτσι, δεν θα ακολουθούμε κανένα προφίλ σου. Ευχαριστώ, ρε, Σημέση, με συγκινείς. Λοιπόν, θα σας πω το άλλο. Το έχω κλείσει, γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα το προφίλ μου. Δεν βλέπω stories. Και καταγγέλλω και το Instagram από το πουθενά. Δεν βλέπω stories, δεν βλέπω feed, δεν βλέπω τις ενημερώσεις μου, δεν βλέπω τίποτα. Και αν δεν έχω δει κάτι δικό σας, θα το ξέρετε, φταίει αυτό. Οπότε, εκεί που ξεκόλλησε λίγο το προφίλ μου, έσβησα το άλλο και τώρα... Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συμπαίκτης στο beach volley? Ρωτάει το κοινό. Οι ερωτήσεις είναι βροχή από κάτω. Βλέπω εδώ. Αχ, λοιπόν, θα σας πω. Θα τις απαντήσουμε όλες μία-μία, ό,τι αν θέλετε. Σχέση, κάνε τα μαλλιά σου εδώ, κουκλάκι, κοκαλάκι. Τα παιδιά τα έχω πιάσει τα μαλλιά μου, είναι πιασμένα έτσι. Τι να τα κάνω, να τα πάω. Να τα πεις αυτά. Λοιπόν, ωραία, ας ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο μου συμπαίκτη στο beach. Λοιπόν, τώρα θα πω, έχω αγαπημένο παπ, έχω αγαπημένο... Λοιπόν, θα πω ότι έχω φάει άκυρο από Σύμπα, γιατί είχα ζητήσει να παίξουμε μαζί και έχω φάει άκυρο και όχι μόνο μία φορά. Με ποιον, θα πω και όλα, δεν ξέρω, από αυτόν. Και δεν τράπηκε να ρίξει άκυρο σε λιοντάρι. Δεν τράπηκε. Ναι, αλλά την έχουμε δει μαζί, πες το σε όλους. Εννοείται, στο σινεμά, δίπλα-δίπλα, πολύ ρομαντικό. Λίγο το εσουρού, γιατί έχει πάει νωρίτερα η εκπομπή, Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Το είδαμε και στα ελληνικά. Ήταν κι άλλοι. Δεν ξέρω αν βλέπουν οι υπόλοιποι που ήταν μαζί μας στο σινεμά, αλλά ήταν κι άλλοι. Να καταγγείλω, να καταγγείλω. Να κάστα. Συγγνώμη, εδώ τώρα... Μου κάνει σκηνή ο Κουρτίδης. Ναι. Ο αδερφός μου από Θεσσαλονίκη. Είναι μεσονέλο, αγαπώ. Είναι αγαπημένος της εκπομπής. Αγαπώ. Είναι ήδη στη λίστα καλεσμένων. Να τον πείτε, προφανώς. Να πούμε τα σύνορα. Να ανοίξουν. Δεν πειράζει. Μπορείτε να τον βγάλετε live αρχικά. Όχι. Εκεί θα πάμε. Okay. Να πω κάτι παρακαλώ. Να πεις. Βάσια, υπάρχει B52 cocktail, υπάρχει βομβαρδιστικό,
Θέλω ανοιχτά να σου κάνω την πρόταση να ξεκινήσουμε το brand name σου B12 ή V12, γιατί V12. Έψαξα και είδα ότι ναι. B12 υπάρχει μόνο βιταμίνη που προκαλεί έλλειψη, προκαλείται από έλλειψη κούρασης και έλλειψη κούρασης. Όχι έλλειψη σου, και παρεστήσεις. Ακριβώς. Οπότε θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις αυτό και ίσως να κάνουμε και ένα night zone με βάσκια 12, B12. Δεν σας είναι απαραίτητη, αντικειμενικά. Σκεφτείτε το λογικά. Λίγο β12, δεν χρειάζεστε. Εγώ θα σου έλεγα να κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή κάποια στιγμή στη ζωή σου. Ραδιοφωνική, έχω καλή φωνή για ραδιόφωνο, πιστεύω. The night zone όμως. Να σε παίρνουν εκεί με καψουροτράγουδα, βάσκια, βάλα αυτό και τέτοια. Και μηνύματα όλα αφιερώσει. Ναι, τέλειο. Αλλά δεν νομίζω ότι η φωνή μου είναι τόσο ραδιοφωνική. Εν τω μεταξύ, γράφουν φουλ και δεν έχω διαβάσει τίποτα. Τώρα είδα το σχολείο του θέμα. Είναι δικαιολογημένη η κριτική που δεχόμαστε. Έχω πει το με τα κοινά. Εγώ δεν μπορώ να δω και ποιος μπαίνει. Βλέπω μόνο κάποια σχόλια, οπότε δεν τα προλαβαίνω. Μας στέλνει εδώ ο Πανώριος, ο φίλος μας, να στέλνει ένα νερό. Τι είναι αυτά, νεροπίστολα μας έχει στείλει. Over, λέει, να παίξουμε δεν ξέρω ποιο μάτς. Η Χριστιάνα, καλησπέρα, καλή χρονιά να πούμε. Ο Κώστας, ο Οικονόμου. Δεν σαν τους κινητήρες εγώ βλέπω εδώ πέρα. Βάλτε λαραμπή των εκπομπών. Έμα, αγαπώ. Η Μανουέλα Ιγνατίου κάνει κριτική, τι άλλο θα κάνει. Εσείς πείτε μου πώς περάσατε και τι κάνετε στην αλλαγή, τι κάνετε πρωτοχρονιά, τη γιορτή μου. Κάναμε καραντίνα μόνοι μας για να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε το τεστ για να παρουσιάσουμε ως επαγγελματίες την εκπομπή μας. Ακριβώς. Το έχετε πάρει ζεστά, δεκτό. Πάρα πολύ. Γιατί κάπως στηρίζετε λίγο λάθος νομίζω το κινητό. Γιατί θα πρέπει και εμείς να κάνουμε μια φορά την εβδομάδα τεστ. Άμα θέλουμε να πηγαίνουμε από σπίτια σε σπίτια ακάλεστη, θα πρέπει να έχουμε χαρτί ότι είμαστε αρνητικοί. Ναι, καλά. Άμα περιμένουμε χαρτί, τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτή την εκπομπή. Είναι όλα, βέβαια, είναι όλα μελετημένα. Σε ένα α4 με στυλό και μουτζούρες. Καταλαβαίνεις. Τόσο οργανωμένοι. Να πω κάτι. Εγώ μπορώ, επειδή θέλω. Τώρα που πες για giveaway, δηλαδή, θέλω να καταγγείλω ότι έχω κερδίσει ένα στρώμα γυμναστικής από μεσάλα, δεν το έχω πάρει ποτέ. Ναι. Έναν βούδα, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει, επίσης δεν τον έχω πάρει. Από τον Μπαπ, ντροπή και έσχος. Έχω κερδίσει μία πίπα, δεν ξέρω γιατί, την κέρδισα. Δεν ξέρω επίσης ποιανού είναι, νομίζω του Μπισμπίκα. Επίσης δεν την έχω πάρει. Εντάξει, δηλαδή αν είναι και είναι στημένες σκληρώσεις και δεν τα παίρνουμε μετά, να φύγω. Να μην ξαναμπω σε live. Θυμάμαι ότι όλα τα giveaway που έχεις κερδίσει ναι. έχουν ήδη πάει στο ελληνικό ταχυδρομείο. Ναι. Και με τι διάθεση. Με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες μας έχουν ζητήσει ένα. Ότι θα υπάρχει καθυστέρηση, μας έχουν ενημερώσει. Δεν κατάλαβες. Μέχρι πότε, να περιμένω και το 22. Μπορεί να είναι 2 μέρες, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 2 μήνες. Μπορεί να είναι 6 μήνες, θα δούμε. Αναμένω δηλαδή. Ναι, και εμείς αναμένουμε. Πάτα βλέπω τα σχόλιά σου. Άστον, μωρέ, άστον. Έχει τρελαθεί τώρα. Έβαλες και εσύ τη λέξη πίπα και τον μπισμπίκα στην ίδια πρόταση. Δεν πάω. Τώρα πάτε... Η αλήθεια είναι καλά. Σε κανένα 5 λεπτό θα πάει να ξαναδεί τον κάτσε κάπου, είδα και την αδερφή μου. Είναι στο αλτάρι. Οκ. Μπορεί να έχουν πρόσκληση τώρα. Μπορεί να έχουν φτάσει ήδη στην Καλυθέα και εσύ να μην έχει πάει να τα παραλάβει, καταλαβαίνεις. Είναι και τα αδέρφια μου, θα τα παραλάβουν τα αδέρφια. Να σου πω κάτι, κατέβω από εδώ, γιατί κάπως με ενοχλεί νομίζω. Καλύτερα. Για πείτε. Λοιπόν Βάσια, πες μας για να κλείσουμε. Ναι. Τι στόχους έχεις και τις ευχές σου για το 2021. Mm-hmm. Πώς φαντάζεσαι τη νέα χρονιά. Πώς φαντάζομαι την νέα χρονιά, δύσκολη ερώτηση αυτή. Θα σας πω. Yeah. Εγώ αρχικά... Ναι, πες. Εγώ αρχικά θα ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο, αισιοδοξία, γιατί θέλει και λίγη αισιοδοξία, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει αυτή η χρονιά, όπως και η προηγούμενη. Φοβερή. Τα φτάσει έτοιμο. Τα διαβάζω, νομίζω. Έχω το κιού απέναντι. Λοιπόν, αισιοδοξία εννοείται.
Να ευχηθώ να προσπαθήσουμε και να χαμογελάμε χωρίς τις μάσκες μας, και γιατί το θέλουμε αυτό λίγο. Η φίλη άντρα σου λέει ότι η φίλη σου εδώ, η κολλητή, ναι, λέει το 2021 να σε βρει με άντρα και παιδιά πάντως. Α, οκ. Okay. Είναι κάτι που έχεις να αυτό μας σου έρχεται. Αποκαλύψεις. Από ό,τι βλέπω εγώ από κάτω. Δεν είμαι έγκυος, αν αυτό ρωτάτε, αλλά καλή περίπτωση. Εντάξει, έχω πάει πια 25. Το λέω, δεν ντρέπομαι, αν και δηλώνω 22. Μπράβο. Εντάξει, τα λέμε. Δεν βλέπω πολύ κόσμο, γι' αυτό δηλώνω την ηλικία. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Αν είναι να έρθουν άντρες και παιδιά, ας έρθουν με το καλό. Δεν θα πω όχι. Ό,τι είναι να έρθει, νομίζω έρχεται στην ώρα του και ξέρει πότε έρχεται. Μάλιστα. Τα ακούσαμε. Ο Παπ κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει ο Παπ. Όχι, μωρέ, προς Θεού, προς Θεού. Θα έρθω στο γάμο σου, ο Παπ. Θα έρθω στο γάμο σου, θα δει. Πες του μπράβο που βρήκε το όνομα, κάλεστη. Μπράβο. Συγχαρητήρια, μπράβο, με υποχρέωσε. Όποιος μιλάει σε αυτήν την εκπομπή, οφείλει να λέει μπράβο στον Παπ για να είναι ήρεμος. Όχι, να παιδιά. Να πει. Όχι, όπως πέρασε προηγούμενη. Γιατί μια μεγάλη. Μεγαλύτερη φαίνεση, λοιπόν. Συγγνώμη, τώρα να βρίσω. Πρωτοχρονιάτικα. Όχι, όχι, θα κρατηθώ, θα κρατηθώ. Ναι, ευχαριστούμε. Και κάτι για τέλος, Λάσια, πώς σου φαίνεται η ιδέα της εκπομπής? Εννοείται πως μου αρέσει. Προφανώς, αφού την παρακολουθώ από την πρώτη μέρα, από την πρώτη Κυριακή, να τα λέμε και αυτά, η πιο πιστή θαυμάστρια. Σωστό. Και εύχομαι και για σας, για τη νέα χρονιά, να έχετε πολλούς καλεσμένους, πολύ κόσμο που θα την παρακολουθεί. Πολλούς ακάλεστους, φυσικά. Τι άλλο να ευχηθώ, τι θέλετε άλλο. Ό,τι επιθυμείτε πραγματικά, εύχομαι ο καθένας να βρει αυτό που ψάχνει το 2021. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία 12. Και προχωράμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ και περίμενε τα giveaway, άμα τα πάρεις πέρα. Έφυγε. Λοιπόν, προχωράμε κατευθείαν. Προχωράμε σε 35. Ωραία. Βάλε. Στην ώρα. Ελπίζω να είναι έτοιμος. Εάν δεν είναι έτοιμος. Ελπίζω το ντουέτο να γίνει έτοιμος. Λάβει θέση. Σωστά. Ωραία. Και θα τον προλογίσω εγώ που δεν τον έχω ξανασυναντήσει live. Ούτε έχουμε γνωριστεί. Αλλά είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης αυτής της εκπομπής. Γεια σας! Και δεν είναι και μόνος του. Καλησπέρα και καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά, παιδιά! Γεια σας, Φέμι. Να ρωτήσω κάτι. Πριν σας δώσουμε το λόγο, μόνοι σας όλων, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η δημοτικότητά σας θα ήταν τόσο ψηλή αν δεν είχατε ακάλεστους? Μα φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Τέλος. Έχω να πιστεύω κάτι άλλο. Ότι στέλνω τα χαιρετήσματά μου στον ΠΑΠ 2, γιατί εγώ είμαι η ΠΑΠ 1. Τον δίκασες, παιδί. Και καλά το έκανες με αυτά που μας κάνεις. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, που συναντηθήκατε για τις ανάγκες του live μας. Εννοείται. Να το πούμε και αυτό. Είστε οι αγαπημένοι μας by far. Και όταν οι follower μας ανεβούν, πραγματικά θα επιληφθούμε τις κατάστασεις. Μην αγωνιστούμε. Ωραία. Θα το έχουμε υπόψη. Ωραία. Προς το παρόν σας ευχαριστούμε, γιατί χωρίς καλά-καλά να γνωριζόμαστε, να νιώθουμε φίλους μας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χαιρόμαστε. Έχουμε παίξει αντίπαλοι. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει τον Μάνο. Και τον νιώθω ότι... Μάνο, το... ιδέες. Με έχεις νικήσει με ΠΑΠ. Με ΠΑΠ με έχεις νικήσει, Σε έχω νικήσει, ξεκάθαρα. 2-0. 2-0. Και τσατίστηκες κιόλας. Και τσαντίστηκα. Άντε να δούμε αγώνα σας σύντομα, παιδιά, από κοντά, να περάσει όλο αυτό. Ναι. Και να γυρίσετε δρυμύτεροι στο τόπο της μάχης. Για πάμε. Πραγματικά. Πένι, εσύ παίζεις, Πένι, παίζεις. Εγώ είμαι τραγουδίστρια. Α, πολύ δεν παίζω, όχι. Είναι γυμνάστρια όμως. Έχω σπουδά στεφά, ναι, αλλά ασχολούμαι με το τραγούδι, ναι. Αυτή είναι η αγάπη μου. Ωραία, ωραία. Να παίξει μικτό με τον Ανέστη. Πολύ καλό. Παίζει, το έχει, παίζει και εγώ, παίζει λίγο. Θα σας πει εδώ, δεν ξέρω. Να ανοίξουν όπως ευχήθηκε και η Πένη τα γήπεδα και αθλητισμός. Ναι. Και θα παίξουμε όλοι. Και τα φουζούκια, παιδιά, να δουλέψουμε, έτσι. Σωστό. Έχει και τα τυχερά της, τι όμορφη η Δεσποινής. Βέβαια. Πού είναι, δεν τα βλέπω, πείτε τα. Ανέστη, στείλε request για μεικτό, γιατί σε βλέπω να τη χάνει την Πένη. Ναι, είναι τα γεράματα, δεν βλέπουμε μέχρι εκεί.
Τις βαριές και μένει. Το ίδιο, βέβαια. Παιδιά, τι θα μας πείτε. Ένα, δύο τραγουδάκια, τρία, τέσσερα. Βέβαια. Θέλετε να πούμε έτσι και τώρα τα φρέσκα, τα καινούργια, τα πρόσφατα. Να μας πείτε και να μας πείτε και τους στόχους σας για το 21 καλλιτεχνικά μετά. Εννοείται. Μουσικά και θα τα πούμε. Βέβαια. Ήρθε Γενάρης, έξω βροχή. Μες στο μυαλό μου είσαι μόνο εσύ. Να σε κοιτάω και να μου γελάς. Σφιχτά το χέρι να μου κρατάς. Είναι Χριστούγεννα, θέλω μόνο να με μαζί. Χριστούγεννα και τα φώτα όλα θα ανάψω. Αστέρι, φωτεινό μες στα μάτια σου θα ψέξω. Τέλειο! Τέλειο! Παιδιά, θα τραγουδούσαμε κι εμείς, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε φασαρία. Όχι, τι θέλετε, όχι. Γιατί εγώ το έχω μάθει να ξέρεις το... Δεν είναι Χριστούγεννα, Μάνο. Το έχω βάλει Facebook, το έχω βάλει Instagram, το έχω αγαπημένα Spotify. Θα το κάνουμε και ringtone. Απλά ξέρεις τι, subscribe. Πολύ αργά και τώρα τελειώσαν τα Χριστούγεννα. Δεν μπορώ να το τραγουδήσω άλλο, του χρόνου. Δεν πειράζει, θα μέσει, θα πέσει. Ναι, θα είναι για κάθε χρόνο αυτό. Και Ιούνιο, μια χαρά είναι. Έχω όμως και το άλλο, το που είναι για κάθε εποχή. Πάμε αλλιώς. Θέλω κοντά σου. Θέλω κοντά σου. Ήρθες ξαφνικά μες στη ζωή μου και βάλες φωτιά στη φυλακή μου. Όνειρα ξανά μαζί σου κάνω. Ρίχνω στα χτίστα παλιά. Θέλω κοντά σου για πάντα να μείνω. Να μ' αγαπάς κι όλα να σου τα δίνω. Κι όταν ξυπνάς μέσα στην αγκαλιά μου, η καλημέρα σου να είναι δικιά μου. Θέλω κοντά σου για πάντα να μείνω. Να μ' αγαπάς κι όλα να σου τα δίνω. Κι όταν ξυπνάς μέσα στην αγκαλιά μου, η καλημέρα σου να είναι δικιά μου. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Έλα, πώς. Ναι, το έχουμε και αυτό. Πες μου λίγο και αυτό, τώρα μια και πιάσαμε... Λοιπόν, it's complicated, παιδιά. Ακούστε να δείτε πώς έχει η κατάσταση. Yeah. Με έχει πληγώσει, έχω ματώσει, γι' αυτόν υποφέρω, τι θα γίνει δεν ξέρω. Περνάω μια μπόρα και σε φώναξα τώρα. Θέλω να πας και να του πεις. Κι εσείς! Πως είναι καλά, περνάω μια χαρά. Θέλω να του πεις ψέματα. Για τον Ανέστη πήγε αυτό. Μπράβο ρε παιδιά! Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν... Μετά τι έχουμε? Θα έρθουν στιγμές βαρδείς. Τις ώρες μικρές. Θα έρθουν στιγμές... Άλλο? Είπανε και το τέτοιο, το ώρες μικρές. Ναι, ναι. Αναπάντητα, ρέμος. Ω, ναι, ναι, ναι. Θέλω.
Ξενιτιά, μπράβο, μπράβο. Ξενιτιά Γονίδης, το έχουμε. Ξενιτιά. Ρέμος αναπάντητα. Ναι, ναι, το έχουμε, μισό. Κάτσε. Πάμε, Πέννη. Πάμε, Πέννη. Από μη, τώρα ο Ανδρικός ποιος είναι και ποιος είναι. Ναι. Αναπάντητα τηλεφωνήματά μου, αναπάντητα αφήνεις τα όνειρά μου, αναπάντητα τα χρόνια που θα ζω. Εγώ είμαι που επιμένω, τόσες νύχτες σου χτυπάω από το βυθό μου, που ακόμα κι αν καλούσα τον εχθρό μου, τα απαντούσε για να πει ένα αγαπώ. Τέλειο. Μπράβο. Για καπέλα, τι άλλο. Ευχαριστώ. Το καιρό θα ήμουν αλλού, μα είναι μια απόφαση καρδιά. Την καρδιά μου, εσύ την κυβερνάς. Ο Γονίδης, που θέλετε Γονίδη. Ναι. Αυτά... Παιδιά, τι θέλετε, θέλετε κάτι άλλο. Ρίξε το χριστουγεννιάτικο. Χριστουγεννιάτικο. Ρίξε το χριστουγεννιάτικο που είναι έτσι ορταστικό και χαρούμενο. Θέλουμε αυτό. Πριν το ρίξεις όμως, Μάνο, να μας πεις τι ετοιμάζετε. Ωραία. Για να κλείσουμε με το τραγούδι. Ναι, οκ. Ήρθε Δεκέμβρη, έξω βροχή. Μες στο μυαλό μου είσαι μόνο εσύ. Να σε κοιτάω και να μου γελάς. Σφιχτά το χέρι να μου κρατάς. Είναι Χριστούγεννα, θέλω μόνο να είμαι μαζί σου. Χαρούμενη γιορτή, να ξυπνάω με το φιλί σου. Είναι Χριστούγεννα και τα φώτα όλα θα ανάψω. Αστέρι φωτιά. Σπίτι, απαγόρευση. Πολύ φαΐ. Λοιπόν, σχέδια, δεν έχουμε κάτι άμεσο λόγω της κατάστασης. Σχεδιάζουμε διάφορα. Σχεδιάζουμε και κάποια live με το καλό να ανοίξουν τα πράγματα, να κάνουμε μαζί. Τα Insta live μπορεί να συνεχιστούν. Κάναμε κάποια live στο Instagram κι εμείς, που πήγαν καλά και λέμε να τα ξανακάνουμε γιατί μας τα ζητάνε. Γράφουμε λίγο μουσική. Διάφορα τέτοια πραγματάκια. Μπράβο, μπράβο. Τέλεια, πολύ τέλεια. Είναι... Η δημιουργικότητά σας στα ύψη ακόμα και σας παρακολουθούμε. Με αυτή την κατάσταση. Μακάρι να είστε ακάλεστοι. Να είστε ακάλεστοι. Και όπου είμαστε, χαρά μας να σας δούμε, παιδιά. Εντάξει. Εννοείται, θα έρθουμε ακάλεστοι. Έτσι πολύ για την πρόσκληση. Δεν χρειάζεται να μας καλέσετε. Να έρθουμε ακάλεστοι. Εντάξει, ωραία. Να είστε καλά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή σε όλους, φιλιά. Επίσης. Λοιπόν, έχουμε περίπου 5 λεπτά. Όποιος προλάβει να κάνει έτοιμα για να μπει στο live, μπαίνει. Έκπληξη για, μόνο για το 2021 είναι αυτό. Μόνο για την πρώτη εκπομπή. Όποιος θέλει. Όποιος θα μπει, ακάλεστος. Τι πατάει. Πατάει το request. Ένα request.
και μπαίνει. Για να δω αν έχουμε κάποιο αίτημα. Να δούμε. Κλέπ κουκράζει τον Μπάπο. Εντάξει, τραγικό. Τι λέει με μένα στο διάστημα. Μένα και πάμε. Καλά, εσείς ναι, οι ναι. δύο. Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, θα κάνουμε όταν παρουσιάσετε εσείς, θα κάνουμε ένα poll. Ανάλογο. Να δούμε ποιοι παρουσιαστές ταιριάζουν σε κάθε εκπομπή. Να κάνουμε τώρα το giveaway που έχουμε από την Gusto Raro. Σωστά, να κάνουμε το giveaway. Ωραία. Αναμένουμε μέχρι τα request. Έτοιμα. Μπανόφι. Σεβαζάκι. Σεβαζάκι. Από Gusto Raro. Κάνετε follow ακάλεστους και gustoraro.gr στο Instagram και το, οι δύο πρώτοι κερδίζουν αυτό εδώ το βαζάκι με οδηγίες χρήσης, όχι αυτό. Οδηγίες για το σωστό μπανόφι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, παιδιά, είναι τέλειο. Εξαιρετικό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον μπαλόνι αυτό που δεν βλέπω να έχει μεγάλη επιτυχία. Καταρχάς, το έφερα εγώ, αλλά δεν πειράζει. Μαρία Κλέπκου πρέπει να μαγειρέψει και είναι φουστά, τραγικό το ότι δεν έχει ακολουθήσει την αλυσίδα του Cooking Challenge που τη έχει κάνει η Έλενα. Εντάξει. Τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Βγήκαμε στην ώρα μας. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Τι άλλο έχουμε? Μπορούμε να δώσουμε και αυτά. Έχουμε τα στολίδια μας. Χειροποίητα στολίδια. Τα φτιάξαμε μόνοι μας. Για του χρόνου. Με κλωστή για του χρόνου. Ακριβώς. Για το Χριστούγεννα του 21. Είναι ένα... Τι είναι αυτό τώρα που φτιάξει εδώ, δεν ξέρω. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κρεμάτε έτσι στο δέντρο για το καλό. Ακριβώς. Και είναι και ένα λευκό μπαλάκι. Αυτά. Κάνετε follow στους ακάλεστους. Και story και ό,τι θέλετε. Και αν θα σας τα στείλουμε, θα το σκεφτούμε. Αυτά. Περίμενε. Η Θάλια. Έχω ξετρελαθεί με το που μπορεί να βρει και σε αυτό το μπαλόνι. Α, ωραία. Πες το. Θάλια, συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει αυτό το μπαλόνι, λοιπόν. Δικό σου. Εφόσον έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον, το κέρδισες. Με τις πεταλούδες. Τώρα για τα άλλα πρέπει να δουλέψετε. Θάλια, μπορώ να έρθω εγώ να στο δώσω? Όχι. Σίγουρα όχι. Γιατί? Λοιπόν... Καταρχάς, Μιχάλη, επειδή τα βλέπω τα σχόλιά σου, μπορείς να ξεκινήσεις challenge, να μας πεις πού θα πάμε. Θάλια και εσύ το ίδιο. Gusto Raro, τα πιο ωραία ντελικατέσεν, ναι. Αληθές. Ναι, Ανέστη, ναι. Σωστός. Και εμένα. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να περάσατε καλά αυτή την ώρα μαζί μας. Αυτό είναι άλλωστε και το ύφος της εκπομπής, να περνάτε καλά, να περνάμε καλά. Στο καλύτερο σχόλιο το κλείνουμε. Ναι, Χρήστο, είναι γνωστή. Είναι γνωστή, ναι. Γεια σου, όλη Νάζα. Την εβδομάδα. Η Νάζα είναι fan του Μάνι. Α, δεν πολύ, ωραία. Δηλαδή, πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν πειράζει. Θα μάθει και γίνει. Νάγια, άμα θες να μας στείλεις κάπου, μας το στέλνεις προσωπικό στο η ακάλεστη, δε ακάλεστη. Σωστά. Και πάμε με κάποιο challenge φυσικά. Εννοείται. Πού να πάτε, λέει ο Μιχάλης. Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας όλη την εβδομάδα για να μάθετε πού θα μας κάνει challenge ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος, ο γνωστός μισθοφόρος, πού θα μας στείλει ακάλεστους στην επόμενη εκπομπή. Ωραία. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.